Εσένα το Apple Watch σου λέει μπράβο όταν πλένεις τα χέρια σου? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Λίγο διαφορετικό το στούντιο σήμερα, αλλά θα είναι μόνο για αυτό το βίντεο, καθώς κάνω κάτι εργασίες στο σπίτι στο άλλο το στούντιο και είναι λίγο ένας χαμός, ένας πανικός γίνεται στο σπίτι, οπότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και πέρα βίντεο. Πείτε μου τη γνώμη σας, αν σας αρέσει και αυτός ο χώρος φυσικά. Τα τελευταία δύο βίντεο μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο κάπως για ανθρώπους που μένουν μόνοι. Τους λέει μπράβο το κινητό τους, τους λέει καλημέρα, τους λέει καληνύχτα. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορεί το Apple Watch σου να σου λέει μπράβο. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το subscribe και φυσικά το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, Discord server, TikTok, Twitch και Instagram για να μην χάνεις νέο περιεχόμενο που ανεβαίνει σε όλα τα υπόλοιπα social. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ένα τρικάκι το οποίο η Apple φυσικά έχει παρουσιάσει από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου, αρχές αυτού του χρόνου, αλλά επειδή κάνουμε βίντεο μια φορά την εβδομάδα, δεν μπορώ να σας τα δείχνω όλα όταν κυκλοφορούν. Έτσι λοιπόν η Apple, από την ημέρα που κυκλοφόρησε όλο αυτό το σκηνικό με τον κορονοϊό, σκέφτηκε λοιπόν, επειδή έχει έρθει εντολή και λένε ότι πρέπει να πλένουμε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα τα χέρια μας για να καθαρίζουν πολύ καλά τα μικρόβια, έτσι η Apple έβαλε μια αντίστροφη μέτρηση στο Apple Watch μας και κάθε φορά που πλένουμε τα χέρια μας αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας του Apple Watch ότι πλένουμε τα χέρια μας και μετράει αντίστροφα 20 δευτερόλεπτα. Αν το Apple Watch αντιληφθεί φυσικά ότι στα χέρια σου δεν τα πλένει σωστά, σου λέει ότι ξέρεις τι, χρειάζεσαι λίγο ακόμα. Προσπάθησε, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Ναι, είναι λίγο creepy να σου λέει το Apple Watch αυτά τα πράγματα, αλλά ναι, ισχύει. Είναι σαν να έχεις τη μαμά σου και να σου χαδεύει τα μαλλιά και να σου λέει Γιώργο, πήγαινε πλύνε τα χέρια σου. Έτσι ακριβώς είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε, αν σας λείπει η μαμά σας από το σπίτι και σας λέει να πλύνετε τα χέρια σας, θα σας το υπενθυμίζει το Apple Watch σας. Πάμε λοιπόν να δούμε το πώς μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε και να δούμε και τον τρόπο τον οποίο δουλεύει αυτό το πράγμα. Να ξέρετε ότι ισχύει από το Series 4 και μετά και φυσικά να έχετε την τελευταία έκδοση OS Watch. Για να μπορέσει να δουλέψει ο αισθητήρας, δηλαδή να μπορέσει να αντιληφθεί το πλήσιμο των χεριών για να αρχίσει να μετράει το timer. Πάρα πολύ εύκολα όταν έχουμε ενεργοποιήσει και έχουμε συγχρονίσει το Apple Watch με το κινητό μας, όλα γίνονται από το κινητό μας και από την εφαρμογή του Watch που έχουμε μέσα στο κινητό μας. Οπότε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα θα πάμε να βρούμε την εφαρμογή του Watch. Πηγαίνουμε λοιπόν πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, βρίσκουμε την εφαρμογή του Apple Watch, την επιλέγουμε και κατεβαίνουμε περίπου προς την μέση. Κάποια στιγμή θα μας γράφει πλήσιμο χεριών. Αν το έχετε στα αγγλικά θα σας γράφει wash hands. Μόλις πατήσουμε το πλήσιμο χεριών, βλέπετε ότι εγώ το έχω τέρμα πάνω. Να επιτρέπονται οι γνωστοποιήσεις, το έχω ενεργοποιημένο. Αποστολή στο κέντρο γνωστοποιήσεων, εάν θέλεις το βάζεις, εγώ δεν το έχω ενεργοποιημένο. Και γνωστοποιήσεις αν ενεργές. Βλέπετε από κάτω είναι αυτόματες οι ομάδες γνωστοποιήσεων, τουλάχιστον για το δικό μου Apple Watch. Και το έχω αφήσει στο default. Εάν εσύ το ενεργοποιήσεις αυτό το πράγμα, θα σου λέει το Apple Watch σου κάθε φορά που πλένεις τα χέρια σου θα μετράει αντίστροφα και την ώρα που τελειώνεις με το πλήσιμο των χεριών θα σου λέει well done ή αλλιώς μπράβο ή συγχαρητήρια, ανάλογα δηλαδή σε ποια γλώσσα έχεις το Apple Watch. Εάν θέλεις μπορείς να πατήσεις να σου βγάζει να λάβετε γνωστοποίηση εάν δεν έχετε πλύνει τα χέρια σας εντός ολίγων λεπτών με την άφιξη στο σπίτι σας. Δηλαδή, μόλις εσύ επιστρέψεις στο σπίτι σου, το Apple Watch θα σου λέει «Φίλε, πρέπει να πλύνεις τα χέρια σου». Όπα. Οπότε μπορείς και αυτό να το ενεργοποιήσεις. Όταν εσύ το ενεργοποιήσεις, σου λέει να βάλεις την τοποθεσία την οποία βρίσκεσαι. Δηλαδή, να βάλεις το σπίτι σου. Οπότε το Apple Watch θα αντιλαμβάνεται την ώρα που φτάνει στο σπίτι σου από τις υπηρεσίες τοποθεσίας και θα λέει «Φίλε, όπα, έχει γυρίσει σπίτι του, αλλά δεν έχει πλύνει τα χέρια του». Και είναι σαν να φωνάζει η κλασική Ελληνίδα μάνα «Γιώργο, πάνε πλύνε τα χέρια σου». Έτσι ακριβώς. Οπότε, εάν και εσύ μένεις μόνος και δεν έχεις τη μαμά σου να σου φωνάζει να πας να πλύνεις τα χέρια σου, τώρα λοιπόν το Apple Watch σου θα σου υπενθυμίσει ότι φίλε πρέπει να πας να πλύνεις τα χέρια σου. Είναι πολύ σημαντικό το πλύσιμο των χεριών. Μπορεί να μην δίνουμε τόσο πολύ σημασία, αλλά τα μικρόβια που έχουν τα χέρια μας και ακόμα και από το κινητό μας, μεγαλύτερη αστεία μικροβίων το κινητό μας, αλλά και το πληκτρολόγιο του υπολογιστή μας, καλό είναι τακτικά να πλένουμε τα χέρια μας. Τουλάχιστον αρκετές φορές την ημέρα, δεν θα δώσουμε ακριβή αριθμό, καθώς όσες περισσότερες φορές τα πλένεις, τόσο το καλύτερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά γενικότερα. Ό,τι πιάνει ο καθένας και δίνεις χειραψίες στον καθένα, δεν ξέρεις τι έχει πιάσει πριν σου δώσει χειραψία. Οπότε κρατήστε το και όχι μόνο μόλις τελειώσει όλη αυτή η πανδημία, αλλά και για να το έχετε ως μια βάση και μια αρχή όταν γυρνάτε σπίτι να είστε καθαροί. Τώρα,
Αν το ενεργοποιήσεις, μπορείς πάρα πολύ εύκολα από την εφαρμογή της υγείας να βλέπεις την πρόοδο που έχεις. Μόλις περάσει λίγος καιρός, φυσικά για να κάνεις μια πρόοδο με το πλήσιμο των χεριών σου, μπορείς από την εφαρμογή της υγείας, όπως τα βλέπεις όλα, να βλέπεις και αυτό. Εάν κάνουμε αναζήτηση την εφαρμογή της υγείας και την βρούμε, θα μας πάει στη σύνοψη. Στη σύνοψη, λοιπόν, βλέπεις ότι έχεις όλες τις εφαρμογές, βήματά σου, τη δραστηριότητά σου, την κίνησή σου, την ορθοστασία σου, τον ύπνο σου και τα σχετικά. Εάν πατήσεις εμφάνιση όλων των δεδομένων υγείας, θα δεις ότι έχει ακριβώς λεπτομέρειες πώς φέρεσαι με τον οργανισμό σου και τι γράφει για σένα η εφαρμογή της υγείας. Παίρνει από κάποιους αισθητήρες που έχει το Apple Watch ή το κινητό σου και αντιλαμβάνεται τις κινήσεις που κάνεις. Εάν πας λίγο πιο κάτω, λοιπόν, βλέπεις ότι έχει το πλήσιμο χεριών. Εάν το πατήσεις, σου λέει κάθε μέρα πόσες ώρες θα έχεις πλύνει και πόσες φορές έχεις, πόσα δευτερόλεπτα μάλλον έχεις πλύνει τα χέρια σου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ήταν ένα εύκολο, easy τρικάκι σήμερα με το πώς να ενεργοποιείς ή να απενεργοποιείς αυτή τη λειτουργία. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, TikTok μην ξεχνάς, έχει πολύ ωραίο content και στο TikTok με tips and tricks για iPhone. Instagram που ανεβαίνουν και άλλα όμορφα και ωραία πράγματα και στο Instagram. Επίσης, ενημερώνω για νέα βίντεο στο Instagram ή γενικότερα για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει και μαθαίνω για την Apple. Επίσης, δίνω και συμβουλές για διάφορα άλλα πράγματα όπως social media, Instagram ή TikTok, Discord server και Twitch για να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση θέλεις με live stream. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.